Εδώ είμαστε για να ανοίξουμε και την συζήτηση για τις ευρωεκλογές. 26 Μαΐου λοιπόν οι κάλπες των ευρωεκλογών μαζί με τις αυτοδιοικητικές. Και να καλησπερίσω τον καλεσμένο μας. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, τον κύριο Θοδωρή Βουλουμπέκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους όσοι μας βλέπουν. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Σίγουρα έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Και πάνω απ' όλα, και πρώτα απ' όλα μάλλον, θέλω να σας ζητήσω και ένα σχόλιο αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας. Είναι σήμερα μια μέρα, η εργατική είναι πρωτομαγία, μια μέρα στην οποία πρέπει να προβληματιζόμαστε ένα παραπάνω, όχι ότι δεν πρέπει να τα κάνουμε τις άλλες ημέρες. Και την ίδια ώρα μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο στην εργασία. Υπάρχουν οι συνθήκες εργασίας που πρέπει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη? Καταρχάς είναι μια μέρα μνήμης για τους αγώνες όλους που δόθηκαν για ποιοτικότερη εργασία σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμως δεν πρέπει να σταματά εκεί. Είναι μια μέρα διεκδίκησης, διαρκούς διεκδίκησης, καλύτερων συνθήκων εργασίας για τους πολλούς στον χώρο εργασίας. Σήμερα δυστυχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ένα πλαίσιο που να προστατεύει όλους τους εργαζόμενους από την εργασιακή φτώχεια ή την ανεργία. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας, πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι εργάζονται πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα και δεν μπορούν να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Γι' αυτό ένα από τα βασικά αιτήματα που διεκδικούμε όλοι εμείς από το προοδευτικό κομμάτι της Ευρώπης είναι να καθιερωθεί ο ελάχιστος εγγυημένος αξιοπρεπής μισθός για όλους, ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για όλους τους πολίτες. Και δευτερευόντως να εξαλειφθούν και οι ανισότητες που υπάρχουν ανάμεσα στα φύλλα ή ανάλογα με την καταγωγή του καθενός μέσα στον χώρο εργασίας. Για παράδειγμα, πρέπει να ξέρετε ότι οι γυναίκες για την ίδια εργασία με τους άντρες, για τις ίδιες ώρες εργασίας με τους άντρες, παίρνουν 16% λιγότερο μισθό στην Ευρώπη κατά μέσο όρο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές ανισότητες μέσα στον εργασιακό βίο που πρώτα απ' όλα πρέπει να καταπολεμηθούν και δευτερευόντως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανισότητες μεταξύ των πλαισίων στήριξης των εργαζομένων ανάλογα τη χώρα. Mm-hmm. Συνεπώς υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμα για ό,τι αφορά τους ανθρώπους που ήδη εργάζονται και ακόμα περισσότεροι όμως για όσους είναι άνεργους και ψάχνουν να βρουν μια δουλειά, κυρίως νέα γενιά που έρχεται αρκετά απογοητευμένη και προβληματισμένη, που στέλνει δεκάδες βιογραφικά και δεν παίρνει απαντήσεις. Και για τους ανθρώπους αυτούς πρέπει να δουλέψουμε λίγο περισσότερο. Και έχω και την αίσθηση ότι δεν μπορούν να δοθούν και απαντήσεις. Ναι. Το χειρότερο νομίζω ότι είναι αυτό, το κλίμα της απογοήτευσης που υπάρχει στους νέους, ότι δεν μπορούν να τους δοθούν απαντήσεις. Ναι, όμως μπορούν. Όμως υπάρχουν πολιτικές που έχουν δοκιμαστεί έστω και πιλωτικά σε χώρες που έχουν προοδευτικές κυβερνήσεις και πέτυχαν. Είναι ένα από τα μεγάλα διακυβεύματα για μένα των ευρωεκλογών αυτών. Η πορεία που ακολουθεί μέχρι σήμερα η Ένωση όντως δεν δίνει απαντήσεις. Όμως η πορεία που ακολουθεί είναι μια πολιτική επιλογή που πήραμε πριν από 5 χρόνια. Τώρα έχουμε μια ευκαιρία να κάνουμε μια άλλη πολιτική επιλογή. Mm-hmm. Να αυξήσουμε τα κονδύλια τα οποία δαπανώνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για το Youth Guarantee ή για την εξάλληψη των needs των ανθρώπων που είναι εκτός εργασίας ή εξειδίκευσης ή εκπαίδευσης. Απέναντι σε αυτό, φυσικά, υπάρχει και μια άλλη λογική. Η λογική της συντηρητικής παράταξης, που λέει να αυξήσουμε τα κονδύλια για τη Frontex. Ο καθένας θα πρέπει να διαλέξει. Mm-hmm. Αν θέλουμε να επενδύσουμε σε μια Ευρώπη της δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας από τη μία ή της έρευνας και της καινοτομίας από την άλλη ή στην Ευρώπη της Frontex και... Θεωρείτε ότι η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια δείχνει ένα συντηρητικό πρόσωπο? Ναι, είναι μια συντηρητική Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι μια οικονομικά φιλελεύθερη Ευρώπη και πολιτικά συντηρητική. Αποφεύγει την εμβάθυνση, περνάει λάθος μηνύματα στους πολίτες, δείχνει ότι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση ανάμεσα στον πολίτη και τον πολιτικό. Προχωράει σε νομισματικές ολοκληρώσεις, στη νομισματική ολοκλήρωση, στην ολοκλήρωση πολιτικών που σχετίζονται με την οικονομία, αλλά δεν εμβαθαίνει στην πολιτική. Άρα δεν έχουμε πολιτική ενοποίηση, έχουμε ακριβώς, έχουμε λίγη πολιτική ένωση και πολύ οικονομική ένωση. Όταν όμως προσπαθείς και θες να μιλήσεις στους πραγματικούς ανθρώπους και στις πραγματικές ζωές, τότε πρωτίστως πρέπει να επενδύσεις στον κοινωνικό πυλώνα της Ευρώπης, δηλαδή στην πολιτική ενοποίηση. Mm-hmm. Και δευτερευόντως όλα. Είναι εύκολο σε εποχές κρίσης, όχι μόνο για την Ελλάδα,
για πολλές χώρες της Ευρώπης. Η κρίση νομίζω έχει πλήξει αρκετές χώρες της Ευρώπης, είτε πρωτογενώς είτε δευτερογενώς. Βλέπουμε τώρα ότι ακόμα και η ίδια η Γερμανία αρχίζει να επηρεάζεται. Εκεί δεν μιλούν όμως ψυχρά οι αριθμοί, θα πει κάποιος. Δεν πρέπει να δούμε τους αριθμούς. Θα δεχτώ ότι έχουμε ξεχάσει την κοινωνική πολιτική σε επίπεδο Ευρώπης. Υπάρχει ο αριθμός του ΑΕΠ, ένα νούμερο το οποίο στην πραγματικότητα δεν λέει και τίποτα. Μάλιστα η ίδια η Λαγκάρντ το έχει αποκηρύξει ως ένα νούμερο το οποίο μπορεί να κατευθύνει οικονομικές πολιτικές, αλλά υπάρχουν και αριθμοί που δείχνουν την ανεργία, υπάρχουν και αριθμοί που δείχνουν το πόσοι νέοι άνθρωποι αρχίζουν και προβληματίζονται για το μέλλον της Ευρώπης, υπάρχουν αριθμοί που δείχνουν τον ευρωσκεπτικισμό, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ότι χάσαμε μία χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μία ένωση η οποία είχε σχέδιο να διευρύνεται, ξαφνικά συρρυκνώνεται. Υπάρχει και και αυτή η πραγματικότητα. Υπάρχουν και αυτοί οι αριθμοί, η κοινωνική δίκτυα. Άρα να μην βλέπουμε επιλεκτικά τους αριθμούς, λέτε, να μην επιλέγουμε, ας πούμε, να μιλάμε με αριθμούς. Ένα μνημόνιο οικονομικών δικτών. Η Ελλάδα θα πρέπει να βρίσκεται σε ένα μνημόνιο κοινωνικών δικτών. Να δούμε πώς θα μπορέσουμε να, να πετύχουμε τη σύγκληση της Ελλάδας με τις υπόλοιπες χώρες του Βορρά, τις Σκανδιναβικές. Να δούμε πώς θα συγκλίνουν οι κοινωνικοί δείκτες. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτός ο νέος σχηματισμός ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με την οποία συμμετέχετε στις ευρωεκλογές, πώς σας κάλυψε πολιτικά, με την έννοια ότι προέρχεστε από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, ήσασταν επικεφαλής της ακτιβιστικής κινήσης των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, ήσασταν μέλος του ΚΙΝΑΛ, πώς έγινε αυτή η αλλαγή, η μετάβαση? Κοιτάξτε, αρχικά θα ήθελα να το χωρίσω σε δύο στάδια. Αρχικά ήταν το στάδιο της αποχώρησης από το ΚΙΝΑΛ. Και το δεύτερο στάδιο ήταν της σύμπραξης με τον ΣΥΡΙΖΑ στη λογική της Προοδευτικής Συμμαχίας. Η αποχώρηση από το ΚΙΝΑΛ έγινε κυρίαρχα γιατί το ΚΙΝΑΛ επέλεξε να βάλει απέναντί του τις αριστερές δυνάμεις. Θεώρησε ως στρατηγικό αντίπαλο το ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα το οποίο δεν είναι ούτε συναφές αυτή τη στιγμή με το ιστορικό momentum που ζούμε, της σύγκλησης των προοδευτικών δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν είναι και ιδεολογικά συνεπές, διότι σκοπός όλων των αριστερών δυνάμεων σε αυτή τη μεγάλη κρίση είναι να μπορέσουν να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να καταλήξουν σε ένα κοινό πλαίσιο. Για όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, που η μήτρα τους, ας πούμε, είναι ο σοσιαλισμός, για όλες αυτές τις δυνάμεις ο στρατηγικός αντίπαλος είναι ο συντηρητισμός και ο φιλελευθερισμός, όχι η αριστερά. Όταν λοιπόν τέθηκε αυτό το θέμα στο ΚΙΝΑΛ, καταλάβαμε και εμείς πλέον ότι δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο εκεί. Και δευτερευόντως βέβαια είναι ότι ήταν σαφές πλέον για μας και μετά τις πρέσπες ότι το ΚΙΝΑΛ δεν είναι το κόμμα στην Ελλάδα που μπορεί να υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο την ατζέντα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, παρόλο που ανήκει εκεί. Είδαμε τις έντονες διαφοροποιήσεις που είχαμε στις πρέσπες, αλλά και σε άλλα μικρότερα και επιμέρους ζητήματα, τα οποία λειτουργήσαν τελικά αθρηστικά και πήραμε την απόφαση να αποχωρήσουμε. Τώρα, το δεύτερο στάδιο της συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ στη λογική της Προοδευτικής Συμμαχίας ήρθε μετά από το ειλικρινές κάλεσμα του Πρωθυπουργού και μετά από μια σημαντική δουλειά που έγινε για αρκετό καιρό, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο θα μπορούμε να υπηρετήσουμε όλοι όσοι ανήκουμε στην Προοδευτική Συμμαχία. Πρόκειται για μια καθαρά πολιτική σύμπραξη, την οποία διεκδικούμε τόσο στις ευρωεκλογές, πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά, θα τη διεκδικήσουμε και στις εθνικές εκλογές, αλλά νομίζω ότι είναι και ένα μακρόπνοο σχέδιο το οποίο θα μπορέσει να αλλάξει τελικά το χάρτη, τον πολιτικό χάρτη τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης. Λέτε και σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων και το ΚΙΝΑΛ θα έπρεπε να βρει κοινό βηματισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο αυτό μπορεί να γίνει ανεφόρον, δηλαδή οτιδήποτε προέρχεται από το χώρο της αριστεράς μπορεί να συνεργαστεί, επιβάλλεται να συνεργαστεί. Δεν υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές, δεν υπάρχουν διαφορετικές προτεραιότητες ή οπτική στα πράγματα. Ανεφόρον δεν μπορεί να γίνει τίποτα στην πολιτική. Πρέπει να προσέλθεις στο τραπέζι του διαλόγου. Να βάλεις κάτω τις πολιτικές προτάσεις, να δεις τι είναι αυτό που σε ενώνει, τι είναι αυτό που σε χωρίζει, αν οι συγκλίσεις τελικά είναι περισσότερες από τις αποκλίσεις και πάνω σε ένα κοινό πολιτικό πλαίσιο να συνεργαστείς. Δυστυχώς δεν μπήκαμε καν στη λογική του διαλόγου. Το ΚΙΝΑΛ επέλεξε από την αρχή να βάλει απέναντι το ΣΥΡΙΖΑ. Πολλές φορές μάλιστα μπορεί να άλλαζε και άποψη προκειμένου να εναντιωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως είχε αναγάγει ως βασική πολιτική τον τακτικισμό. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά δεν υπήρξε το περιθώριο εκείνο ώστε να βρεθεί αυτός ο κοινός τόπος που πολύ σωστά είπατε, να βρεθεί εκείνο το κοινό πλαίσιο το οποίο θα μπορέσει τελικά να ενώσει τις δυνάμεις πολιτικά. Δεν μπήκε το ΚΙΝΑΛ καν στο διάλογο. Άρα λέτε και μόνο το γεγονός ότι δεν συμμετείχε στο διάλογο, λοιπόν, ήταν ένα λάθος. Όταν βάζεις στρατηγικό, όταν θεωρείς στρατηγικό σου αντίπαλο μία δύναμη της αριστεράς.
Την ίδια ώρα στο ίδιο ευρωψηφοδέλτιο με εσάς είναι για παράδειγμα και η κυρία Κουντουρά, η οποία δεν προέρχεται καν από τον χώρο της αριστεράς, προέρχεται καθαρά από τον χώρο της δεξιάς. Πώς γίνεται αυτή η συμπόρευση και αν εσάς ως Ευρωπαίος λοιπόν σοσιαλιστής, ως ένα άτομο το οποίο βάζει τον εαυτό του στον χώρο του σοσιαλισμού, τοποθετεί εκεί τον εαυτό του, μπορεί να γίνει αυτή η σύμπραξη λοιπόν σε ένα κοινό ευρωψηφοδέλτιο? Προσωπικά την κυρία Κουντουρά δεν την ήξερα, την γνώρισα τώρα πρόσφατα. Μπορώ να σας πω ότι δεν σχετίζεται με την ιδεολογικά και η ίδια δεν νομίζω ότι τοποθετείται στο ακροδεξιό κόμμα. Δεν είπα ακροδεξιά. Το λέω. Ένα ακραία δεξιό κόμμα. Κοιτάξτε, η κυρία Λεπέν έχει χαρακτηρίσει τον Καμένο στην Ελλάδα τον σύμμαχό της. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, όπως και το Λάος, είναι κόμματα που για μένα ανήκουν στην άκρα δεξιά. Δεν το είπατε εσείς, το λέω εγώ. Η κυρία Κουντουρά νομίζω ότι δεν υπηρετούσε τις απόψεις αυτές. Φάνηκε μάλιστα και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ότι υπερψήφισε νομοθετήματα τα οποία αφορούσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το βασικό στοιχείο του Ευρωψηφοδελτίου δεν είναι ούτε ο Θοδωρής, ούτε η κυρία Κουντουρά, ούτε κανείς. Είναι η προσπάθεια που κάνει να ενώσει κοινωνικές δυνάμεις που εκφράζονται από κάποια άτομα και να κατέβουν σε έναν στίβο προκειμένου να διεκδικήσουν τα κοινωνικά αιτήματα. Δεν θα ήθελα το ψηφοδέλτιο να χαρακτηριστεί ούτε από τον Θοδωρή, ούτε από την Κουντουρά, ούτε από τον Κόκαλη, ούτε από οποιονδήποτε. Είναι μια συλλογική προσπάθεια, μια κοινή. Ο καθένας έχει κάτι να συνεισφέρει σε αυτό το διάλογο. Σαφέστατα πρέπει να είναι ιδεολογικά προσανατολισμένος και όποιος μπαίνει σε αυτό το διάλογο αποδέχεται στην ουσία τα 7 σημεία, τα οποία είναι τα σημεία πάνω στα οποία έχει χτιστεί η πολιτική μας ατζέντα για τις ευρωεκλογές. Ανθρώπινα δικαιώματα. Γνωρίζω ότι είστε πολύ επικεντρωμένοι στο ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάναμε και μια πρώτη συζήτηση με αφορμή βέβαια και τα εργασιακά θέματα. Η Ελλάδα, πόσο μπροστά ή πόσο πίσω είναι σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Και θα σας πω ένα παράδειγμα, το πώς έχουμε διαχειριστεί το προσφυγικό. Είναι ένα τεράστιο θέμα, ένα τεράστιο βάρος που κλήθηκε να σηκώσει η Ελλάδα, όμως δεν πάβει να υπάρχουν συνθήκες δύσκολες αυτή τη στιγμή για μετανάστες και για πρόσφυγες, οι οποίοι ζουν μια πολύ σκληρή καθημερινότητα στα δικά μας γεωγραφικά όρια. Είναι πραγματικότητα αυτό. Είναι όντως μια πολύ δύσκολη κατάσταση και καθημερινότητα για τους πρόσφυγες που ζουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τους μετανάστες. Νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουν γίνει αρκετά θετικά βήματα συνολικά στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα τελευταία χρόνια και στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, αλλά και στο προσφυγικό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν αρκετά σημαντικά ζητήματα στο προσφυγικό που πρέπει να λυθούν. Προβλήματα που αφορούν τόσο τη διαχείριση των προσφύγων μέσα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, και δευτερευόντως στα ζητήματα των προσφυγικών ροών, δηλαδή το πώς έρχονται οι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Και φτάνοντας πιο βαθιά θα πρέπει να δούμε τις αιτίες που δημιουργούν τις προσφυγικές ροές. Δηλαδή ποιες ήταν εκείνες οι λάθος παρεμβάσεις ή μη παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες που οδήγησαν ή δεν οδήγησαν τέλος πάντων στην αποφυγή των προσφυγικών ροών. Τώρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι επιτέλους να αλλάξει αυτή η συμφωνία χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Είναι μια συμφωνία η οποία για μένα είναι εγκληματική, είναι απάνθρωπη. Είναι μια συμφωνία η οποία εμπορευματοποιεί τους πρόσφυγες. Υπογράφηκε το 2016 και νομίζω ότι είναι η συμφωνία πάνω στην οποία έχει χτιστεί όλο αυτό το προσφυγικό πρόβλημα το οποίο βιώνουμε σήμερα στην προσφυγική κρίση που βιώνουμε σήμερα στη χώρα. Το γεγονός ότι δεν επιτρέπει οι πρόσφυγες να μετακινηθούν από τον πρώτο νησί στο οποίο φτάνουν, όσοι μπήκαν από τον Απρίλιο του 2016 και μετά, οδηγεί σε μια υπερσυγκέντρωση πληθυσμού σε λίγα νησιά και σε κάποιες άλλες περιφέρειες να μην υπάρχουν καθόλου πρόσφυγες. Ναι, η υπερσυγκέντρωση φέρνει αργότερα τις κακές συνθήκες. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης αυτής της συμφωνίας, αν δεν καταργηθεί. Αφού όμως προχωρήσουμε στην εξ ολοκλήρου επαναπροσέγγιση της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρώπης, η οποία είναι προσκολλημένη σε μια άλλη εποχή με άλλα δεδομένα, δεν είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στις συνεχείς ροές που προκύπτουν και δεν είναι μόνο εδώ, είναι και στις οδούς της Μεσογείου, στην Νότια Ιταλία ή στην Ισπανία. Γιατί οι ροές μπορεί να μειώθηκαν λίγο στην Ελλάδα, αλλά στην πραγματικότητα άλλαξαν
βρίσκουν άλλους τρόπους οι πρόσφυγες. Και δεν είναι και ίσως ο τρόπος της διαχείρισης σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής οικογένειας, που αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Και πρέπει να δούμε και πιο σκληρά μέτρα. Δηλαδή, δεν γίνεται να επαφίεται στο φιλότιμο της κάθε μιας χώρας αν θα δεχτεί τα κουότα στις συγκεκριμένες ποσοστώσεις προσφύγων. Mm-hmm. Όχι, αν δεν τις δεχτεί, θα έχει συνέπειες. Θέλω και ένα σχόλιο δικό σας. Είναι ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν έχετε ήδη συναντηθεί. Γνωρίζω ότι αύριο υπάρχει μια προγραμματισμένη συνάντηση. Ποιο είναι το πλαίσιο της συζήτησης, της αυριανής συνάντησης? Καταρχάς, αύριο θα παραδοθούν κάποια έργα, θα εγκαινιαστούν κάποια πολύ σημαντικά έργα, τα οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια περίμεναν αρκετοί στην Κρήτη. Περιμέναμε όλοι. Το δεύτερο είναι ότι θα ξεκινήσει ένας διάλογος με τους καθημερινούς ανθρώπους που λέμε, με την κοινωνία, το απόγευμα αύριο. Αργότερα την Πέμπτη, την Παρασκευή, μια μεγάλη εκδήλωση στα Χανιά. Το πλαίσιο, νομίζω, είναι ένα πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων με τους πολίτες, με τους καθημερινούς ανθρώπους, πάνω στην ατζέντα την οποία κομίζουμε, από τη μία μεριά, και από την άλλη, στο να ακούσουμε προβλήματα και λύσεις που οι ίδιοι άνθρωποι πλέον έχουν να προτείνουν. Γιατί οι άνθρωποι πλέον είναι πολιτική παραγωγή, δεν είναι καταναλωτές. Δεν περιμένουν να τους φέρεις μία λύση και να βγουν έξω με τις σημαίες. Όχι, έχουν και οι ίδιοι προτάσεις να κάνουν. Νομίζω ότι αυτό είναι και η μεγάλη δύναμη και του ίδιου του Πρωθυπουργού, αλλά και της Προοδευτικής Συμμαχίας, η δυνατότητά τους να είναι κοντά στους ανθρώπους, να αντιλαμβάνονται πράγματα και να τα μετατρέπουν σε πολιτικές προτάσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω εγώ, που θα γίνει από όλη την επίσκεψη, η διάδραση των καθημερινών ανθρώπων με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και φυσικά η παράδοση των έργων και η μεγάλη ομιλία την Παρασκευή το απόγευμα στα Χανιά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.